Ήρθαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Να βοηθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Η Όλγα, η Δέσποινα και η Θεοδώρα παραδίδουν το δικό τους μάθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Είναι νοσηλεύτριες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Ξάνθης. Έφτασαν στην Αθήνα για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους και να βοηθήσουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία της Αττικής που δοκιμάζονται σφοδρά σε αυτό το τρίτο κύμα της πανδημίας. Είμαστε προετοιμασμένες για όλα, να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας στο έργο τους, στο δύσκολο που βιώνουν αυτή τη στιγμή. Χωρίς δεύτερη σκέψη, με αλτρουισμό πίστες στο καθήκον τους, από σήμερα και για 7 ημέρες μπαίνουν για να πολεμήσουν στη μάχη του Σισμανόγλειου. Έχουμε αφήσει οικογένειες, έχουμε αφήσει τα παιδιά μας, ξέρουμε ότι είναι για λίγο, δεν το σκεφτήκαμε. Βλέποντας τον πόνο των ασθενών, βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τους εαυτούς μας. Είναι ένας τρόπος να ανταποδώσουν, όπως λένε, και την βοήθεια που δέχτηκαν οι ίδιοι στο Δεκέμβριο από συναδέλφους τους, όταν το νοσοκομείο της Ξάνθης βίωνε εφιαλτικές στιγμές. Σκεφτήκαμε ότι όλο αυτό που μας προσέφεραν εκείνοι, με την αυτοθυσία τους, θα το κάνουμε και εμείς τώρα. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μείνανε πίσω. Φεύγοντας κάποια άτομα, πρέπει να κληθούν να καλύψουν τα κενά μας. Είμαστε έτοιμοι και περήφανοι που θα δώσουμε αυτή τη μάχη με τους συναδέλφους μας. Ως διοικήτρια είμαι πολύ περήφανη για το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης και για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς του. Παράδειγμα προς μίμηση, οι 3 νοσηλεύτριες στέλνουν μήνυμα στους συναδέλφους τους που μπορούν να τολμήσουν και να προσφέρουν την πολύτιμη βοήθειά τους.